Θέλω κι εγώ πραγματικά να δω την Πέμπτη, θα το σηκώσω τον τοίχο, δεν θα το σηκώσω. Είναι ένα στοίχημα αυτό, ναι. Εσείς δηλαδή, αν ήσασταν το κοινό, θα σηκώνατε τοίχο σε εσάς, όπως σας έχετε στο μυαλό να παίζετε? Εγώ δεν είμαι από κάτω να με βλέπω. Είναι, κάνετε λάθος που ρωτάτε εμένα. Και φυσικά όλοι θα σας πούνε ναι, τώρα δεν τους συμφέρει να πούνε τίποτα αρνητικό. Οι δικοί σας τι είπαν όταν τους είπατε ότι θα πάρετε την απόφαση αυτή να παίξετε σαν ένα musical? Ο σύζυγός σας, τα παιδιά σας, αν έχουν δει το έργο, ας πούμε, αν ξέρουν. Εντάξει, τι να μου πούνε, μην το κάνεις. Ένας τραγουδιστής όταν κάνει άλλα πιο παράπλευρα πράγματα, ίσως να προσανατολίζει τον κόσμο σχετικά με την καριέρα του. Αυτό πιστεύετε ότι ισχύει? Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η καριέρα μου μπορεί να... Ναι, δεν μπορώ να αποπροσανατολίσω. Ίσα-ίσα που θεωρώ ότι το να κάνεις καινούργια πράγματα είναι αυτά που σε... Αναζωογονούν, ναι. Είναι ωραία. Και η σχέση σου με το κόσμο σου γίνεται καλύτερη. Λοιπόν, εγώ είδα, δηλαδή κάποιος που θα την παρακολουθούσε τώρα την κυρία Βανδύ, θα έλεγε, ρε παιδί μου, δεν έχει κέφια, βαριότανε, την τραβούσανε να πάει, είχε μια ξυνήλα κτλ. Αυτό εγώ που μεταφράζω πίσω από αυτό, γιατί την ξέρουμε τη Δέσποινα Βανδύ, πόσο ευγενική είναι με τους δημοσιογράφους και το έχει αποδείξει.